Τετάρτη μεσημέρι, το κέντρο συντονισμού λαμβάνει επίγουσα κλίση. Ο καπετάνιος του πλοίου ενημερώνει ότι ναυτικός μέλος του πληρώματός του αγνοείται. Λίγο πριν εντοπίζει βίντεο με τον ναυτικό να πέφτει στη θάλασσα, ενώ το καράβι πλέει στην περιοχή ακροτηρίου Κάβο Γάτα στη Λεμεσό. Στείνεται ειδικό σχέδιο δράσης στο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό του, όπως μπορείτε να δείτε στις αποκλειστικές εικόνες του Α. Είχαν περάσει ήδη πέραν των 12 ώρων από την ώρα που έπεσε στο νερό. Νωρίς το πρωί επαναρχίζουν οι προσπάθειες με τις έρευνες να πέφτουν εκ νέου στο κενό, καθώς δεν καθίσταται δυνατό να εντοπιστεί ούτε και σήμερα το αγνοούμενο πρόσωπο. Η επιχείρηση διακόπτεται οριστικά στις 2:30 το μεσημέρι.